Καταρχάς θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους και όλες καλή δύναμη, καλή υγεία και καλούς αγώνες. Με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ χαιρετίζουμε τις δεκάδες χιλιάδες του λαού με πρωτοπόρους τους μαχόμενους υγειονομικούς που και εδώ στην Κρήτη όπως και σε όλη τη χώρα υψώνεται το αγωνιστικό σας ανάστημα απέναντι σε αντιλαϊκά κυβερνητικά σχέδια στο μέτωπο της υγείας. Οι χιλιάδες λαού πριν μερικές μέρες στα Χανιά νωρίτερα στον Άγιο Νικόλαο στο Ηράκλειο τη Σιτία την Ιεράπετρα και τις επόμενες μέρες όπως πληροφορηθήκαμε ξανά στο Ρέθυμνο και στο Λασίδη επιβεβαιώνουν ότι ο τίτλος της σημερινής εκδήλωσης «Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα» απηχεί τις διαθέσεις και τη θέληση της μεγάλης πλειοψηφίας. Το ΚΚΕ στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις τις μαζικές πολύμορφες κινητοποιήσεις των εργαζομένων υγειονομικών, την ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων τους, των διεκδικήσεών τους, μαζί με άλλους εργαζόμενους, με, άλλους, με όλους τους φορείς του λαϊκού κινήματος, για τη γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, την ενίσχυση αποφασιστικά των δημόσιων μονάδων υγείας, κυρίως σε προσωπικό και εξοπλισμό. Άλλωστε, σας είναι γνωστό ότι καμιά διεκδίκηση των φορέων που εκπροσωπείτε, αρκετοί από εσά είστε παρόντες σήμερα εδώ, δεν είναι ξένοι για το κόμμα μας. Μέσα από τη Βουλή, με δεκάδες παρεμβάσεις μας, έξω από αυτήν επίσης, στους δρόμους του αγώνα, στηρίξαμε τους αγώνες των σωματείων των υγειονομικών, άλλων φορέων για την υπεράσπιση και την αναβάθμιση της υγείας που έχει τόσο ανάγκη ο λαός και η χώρα μας. Με αφορμή για τη σημερινή εκδήλωση καλούμε όλους τους εργαζόμενους μέσα από τους συλλόγους τους, τα σωματεία τους συλλογικά, συνολικά όλο το λαό του νησιού να κλιμακώσει την πάλη του ενάντια σε πολιτικές που εμπορευματοποιούν την υγεία. Ενάντια σε σχέδια συγχωνεύσεων ή κλεισίματος κλινικών και νοσοκομείων με ταυτόχρονη ενίσχυση όλων των νοσοκομείων, όλων των κέντρων υγείας, με μαζικές προσλήψεις υγειονομικών, με μονιμοποιήσεις όλων των συμβασιούχων, με ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, με κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων και των δημόσιων δομών με εξοπλισμό. Γιατί κανείς δεν μπορεί να συμβιβάζεται με τα αποδεκατισμένα δημόσια κέντρα υγείας, από βασικές ιατρικές ειδικότητε, από βασικό ιατρικό εξοπλισμό. Κανείς δεν μπορεί να κλείνει τα αυτιά του, να κλείνει τα μάτια του επίσης, στο γεγονός ότι το ιατρικό προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων είναι ελλιπές, είναι εξαντλημένο όπως και το νοσηλευτικό προσωπικό σύνολο. Στο γεγονός δηλαδή ότι ασθενείς μεγαλύτερη σε ηλικία, αλλά ακόμα και μικρά παιδιά αναγκάζονται να περιπλανιόνται σε όλο το νησί, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, γιατί στην περιοχή που ζουν τα νοσοκομεία είναι φρακαρισμένα. υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε μεθ, σε χειρουργικά τραπέζια που δεν λειτουργούν γιατί δεν υπάρχει και προσωπικό. Όλα αυτά βέβαια δεν είναι απόρρια κάποιας ανικανότητας ή έλλειψη σχεδιασμού από τους υπεύθυνου για την αντιμετώπιση τους. Δεν είναι κυρίως αυτό. Αντίθετα είναι απόρρια διαχρονικά μιας κυβερνητικής πολιτικής που ακολουθείται από όλου στην υγεία. Και ιδιαίτερα σήμερα που σχεδιάζει και υλοποιεί το ονομαζόμενο νέο ΕΣΥ, ακόμα και πιο εμπορευματοποιημένο πλέον, πιο ιδιωτικοποιημένο, με βελτιωμένους τους οικονομικούς δείκτες, όπως λένε, σύμφωνα με τα διάφορα προαπαιτούμενα και τους αντιλαϊκούς δημοσιονομικούς στόχους και ταυτόχρονα με πορεία επιδίνωσης συνολικά της δημόσιας υγείας. Αγαπητές φίλες και φίλοι, το κόμμα μας βάζει στο επίκεντρο της συζήτησης του προβληματισμού όλων μας, αν θέλετε, και εμάς που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, το ζήτημα των σύγχρονων κοινωνικών λαϊκών αναγκών. Βάζουμε το σύνολο των αιτιών που αυτές οι ανάγκες όχι μόνο δεν ικανοποιούνται σήμερα στον 21ο αιώνα, αλλά συνεχώς υποβαθμίζονται, συνεχώς υπονομεύονται. Είναι γεγονός ότι διευρύνεται η απόσταση ανάμεσα στις λαϊκές ανάγκες, στις δυνατότητες επίσης που υπάρχουν και στο βαθμό ικανοποίησής τους από τις δημόσιες μονάδες υγείας. Η ικανοποίηση σήμερα ακόμα και στοιχειωδών αναγκών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη απαιτούν ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση δυστυχώς των ασθενών τόσο στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα της υγείας όσο και στο σημερινό δημόσιο σύστημα υγείας. Δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο συνεχώς προσαρμόζει τη λειτουργία του με επιχειρηματικά κριτήρια και με την εμπορευματοποιημένη παροχή των εργασιών του είτε έμεσα πουλώντας τα ασφαλιστικά ταμεία είτε άμεσα στους ασθενείς με τις πληρωμές στα ιδιωτικά απογευματινά ιατρία για παράδειγμα και διευρύνοντας την αγορά και στα χειρουργία πλέον εντός και εκτός των δημοσίων μονάδων υγείας. Ο ισχυρισμός της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την υγεία ότι είναι δύο προτεραιότητες που πρέπει να τρέχουν παράλληλα η υγεία ως κοινωνικό αγαθό προσβάσιμο από όλου και από την άλλη πλευρά η υγεία ως επιχειρηματικότητα αποτελεί ίσως με ελάχιστες φραστικές θα έλεγα διαφοροποιήσεις κοινό στόχο και από άλλα κόμματα που υπηρετούν την ανάπτυξη με ατμομηχανή κυρίως τους επιχειρηματικούς ομίλους, όπως αναφέρομαι συγκεκριμένα στο ΣΥΡΙΖΑ ή και στο ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Οι προτεραιότητες αυτές στο σημερινό σύστημα τρέχουν ταυτόχρονα, αλλά όχι παράλληλα. Για την ακρίβεια πάνε αντίθετα, αφού στη μια λωρίδα βρίσκεται η υγεία ως κοινωνικό αγαθό και στο αντίθετο ρεύμα η υγεία ως επιχειρηματικότητα. Το κέρδος σκοτώνει την υγεία του λαού, λέμε εμείς. Τι καλύτερο παράδειγμα από το πρόσφατο κλείσιμο της ιδιωτικής μονάδας τεχνητού νεφρού στην Ιεράπετρα γιατί δεν είχε τα προσδοκόμενα, λέει, κέρδη. Την ίδια στιγμή οι δεκάδες νεφροπαθείς που εξυπηρετούνταν ταλαιπωρούνται μεταξύ των νοσοκομείων του Αγίου Νικολάου και του Βενιζέλιου στο Ηράκλειο, διανύοντας δεκάδες και εκατοντάδες χιλιόμετρα και την ίδια στιγμή, την ίδια ώρα, οι υγειονομικοί εξαντλούνται καθώς οι πρόσθετοι ασθενείς δεν συνοδεύτηκαν βεβαίως από αντίστοιχες προσλήψεις. Οι εξαγγελίε της κυβέρνησης για μέτρα που θα βελτιώσουν την κατάσταση είναι κυριολεκτικά στον αέρα, λέμε εμείς, και καλλιεργούν ψεύτικες ελπίδες, δυστυχώς διότι όλα τα μέτρα έχουν ως προϋπόθεση να μην αντιστρατεύονται τα κριτήρια της καπιταλιστικής οικονομίας έτσι τη λένε αυτή είναι κριτήρια που θεωρούν όλα όσα σχετίζονται με τις ανάγκες για παράδειγμα της πρόληψης της θεραπείας και της αποκατάστασης ως κόστος ανεξάρτητα του τρόπου διαχείρισης αυτής της πολιτικής ο στόχος όμως είναι η ελαχιστοποίηση των δωρεάν παροχών στα λεγόμενα βασικά πακέτα που εξαγγέλλονται, η μείωση κρατικών δαπανών και η αύξηση της ατομικής λέει, ευθύνης πληρωμών για το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών αυτών. Αυτό είναι και το θερμοκήπιο μέσα στο οποίο ενισχύονται τα δημόσια νοσοκομεία ως επιχειρηματικές μονάδες του δημοσίου, αλλά και η ανάπτυξη παράλληλα των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην υγεία σε επίπεδο ομίλων που κερδοφορούν ασύστολα πάνω στις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που αναγορεύει το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ως ενιαίο χώρο και ως λύση των ανεπαρκειών του δημόσιου τομέα, ουσιαστικά πρόκειται για θεσμική κατοχήρωση μιας κατάστασης που ορίμασε εντός εισαγωγικών όλα τα προηγούμενα χρόνια με τη συμβολή όλων και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Πριν οι ασθενείς έτρωγαν πόρτα, όπως λέμε, στις δημόσιες μονάδες υγείας και κατέφευγαν στον ιδιωτικό, τώρα αυτό θα γίνεται με θεσμοθετημένο τρόπο μέσω των ΣΔΙΤ είτε εντός των δημόσιων μονάδων υγείας είτε με αυτοτελή τη λειτουργία τους. Για τους ασθενείς όμως αυτό θα έχει ακόμα πιο επώδυνες συνέπειες. Αύξηση των πληρωμών ή συμπληρωμών αλλά και ακόμα μεγαλύτερη αναρχία στην ανάπτυξη του συστήματος υγείας αφού τόσο ο ιδιωτικός τομέας επενδύει εκεί που προσδοκά μεγαλύτερο κέρδος όπως όλοι ξέρουμε και όχι για να καλύψει πραγματικές λαϊκές κοινωνικές ανάγκες όσο και ο δημόσιος αντίστοιχα ο οποίος για να εξασφαλίσει αυξημένα έσοδα για να είναι βιώσιμος θα αναπτύσσει εκεί και όπου ικανοποιείται αυτή η ανάγκη. Ταυτόχρονα τα μειωμένα έξοδα θα εξασφαλίζονται με λιγότερο και φθηνότερο προσωπικό που ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχει σε όλες τις δημόσιες μονάδες υγείας με τις παντός είδους ελαστικές σχέσεις εργασίας. Σε αυτό το έδαφος γιγαντώνονται οι επενδύσεις διαφόρων ιδιωτικών ομίλων στην Κρήτη καθώς βλέπουν τεράστιο περιθώριο κέρδους. Αρνητική εξέλιξη θεωρούμε ότι αποτελεί και το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία. Πρόκειται για αντιδραστική μεταρρύθμιση στον τομέα της ψυχιατρικής, η οποία έχει και τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων επίσης που προηγήθηκαν στην Ελλάδα, η οποία ουσιαστικά αυτή η λογική θεωρεί κόστος για το κράτος, την ψυχική υγεία του λαού, παρά τις τεράστιες ανάγκες, οι οποίες μάλιστα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, όπως όλοι και όλες γνωρίζετε, ιδιαίτερα μετά την μεγάλη οικονομική κρίση και πολύ περισσότερο με την κατάσταση της πανδημίας. Στο ίδιο νομοσχέδιο, μέσω του το λεγόμενου ΕΟΠΑΕ, ΕΠΑ, συνεχίζεται η πολιτική υποβάθμιση των προγραμμάτων απεξάρτησης, η υποστελέχωση, η υποχρηματοδότηση επίσης, το κτύπημα αποτελεσματικών προγραμμάτων, όπως ήταν αυτό του ΚΕΘΕΑ. Και, και μιας και είμαστε εν μέσω μεγάλων φοιτητικών κινητοποιήσεων ενάντια στο νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, έτοιμα είναι τα κοράκια της ονομαζόμενης ιδιωτικής πρωτοβουλίας να ιδρύσουν ιδιωτικές ιατρικές σχολές για να κερδοσκοπήσουν ακόμα μια φορά στην πλάτη των λαϊκών οικογενειών και των παιδιών τους. Αυτό όμως που σήμερα είναι αναγκαίο είναι η αύξηση του αριθμού εισαγωγής στις σχολές νοσηλευτικής, στις σχολές ιατρικής για να εξασφαλιστεί μεσοπρόθεσμα η αυξημένη ανάγκη στελέχωσης των δημόσιων μονάδων υγείας. Αλλά για να σκεφτούμε τι είδους ιατρική εκπαίδευση, τι είδους ιατρικές υπηρεσίες υγείας μπορούν να προσφέρουν τα ιδιωτικά νοσοκομεία τους όταν είναι γνωστό ότι όλα τα βασικά περιστατικά τα διακομίζουν στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Όταν στην περίοδο της πανδημίας, για παράδειγμα, δεν συνεισέφεραν καθόλου οι ιδιώτες και σε κλίνες για την αντιμετώπιση τους. Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, οι παραπάνω εξελίξεις δεν είναι ξένες και σε εσά εδώ στην Κρήτη. Άλλωστε χρόνια τώρα τις βιώνετε και τις αντιπαλεύετε μαχητικά. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι έχει επιδεινωθεί ραγδαία η κατάσταση των μονάδων υγείας στην Κρήτη. Κάτι που πριν μερικά χρόνια φάνταζε ίσως αδύνατο. Σε όλους τους νομούς, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τα περιφερειακά ιατρία και το ΕΚΑΒ παρουσιάζουν μια εικόνα διάλυσης εξαιτίας των τραγικών ελήψεων σε προσωπικό, σε υποδομές, σε εξοπλισμό, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την υγεία των ασθενών, τις συνθήκες εργασίας των υγειονομικών και κατά συνέπεια και για την ίδια την υγεία τους. Ανυπολόγιστες συνέπειες προκαλούνται στην υγεία των παιδιών, καθώς οι παιδοψυχιατρικοί, παιδιατρικές, παιδοχειρουργικές κλινικές υπολειτουργούν ή άλλες έχουν ήδη κλείσει. Τα στοιχεία, τουλάχιστον αυτά που έχουμε εμείς υπόψη μας και έτσι θα είναι, γιατί εσείς μας τα δίνετε, είναι αποκαλυπτικά. Από τις 68 κλίνες μεθ στο νησί δεν λειτουργούν οι 14 λόγω έλλειψης ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού χειρουργικές αίθουσες είναι κλειστές λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων, ενώ στις λίστες χειρουργείου των νοσοκομείων της Κρήτης περιμένουν πάνω από 8.200 ασθενείς. Παθολογικές κλινικές όπως του Ρεθύμνου, της Σιτίας, λειτουργούν με τα αυταρχικά εντέλεσθε και υποχρεωτικές μετακινήσεις γιατρών από άλλους νομούς αντί για προσλήψεις. Εργαστήρια όπως τα ακτινολογικά του Λασιθίου για παράδειγμα κινδυνεύουν με λουκέτο. Και εδώ στην Κρήτη οι απαιτήσει έχουν πάρει μορφή χιονοστιβάδας εξαιτία της καθήλωση των μισθών και κυρίως εξαιτία της εντατικοποίηση. Η υπερεφημερία, η υπερεφημέρευση όπως τη λένε, οι διπλοβάρδιες, η περικοπή ρεπό και των αδειών έχουν χτυπήσει ήδη κόκκινο. Η αποδεκατεσμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αποδυναμώνεται περαιτέρω με μετακινήσεις εργαζομένων στα νοσοκομεία. Παραμένουν οι χρόνιες σοβαρές ελλείψεις του ΕΚΑΒ σε διασώστες, σε ασθενοφόρα, με αποτέλεσμα διακομιδές βαρέων πασχών των ασθενών να γίνονται από πληρώματα προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και από γιατρούς άσχετων ειδικοτήτων, ενώ οι δευτερογενείς διακομιδές γίνονται συνήθως με ιδιωτικά ασθενοφόρα. Η κατάσταση βέβαια θα γίνει πολύ χειρότερη, αφού η κυβέρνηση κλιμακώνει την επίθεσή της στο δικαίωμα του λαού για υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Γιατί το νέο ΕΣΥ που ευαγγελίζεται είναι φτιαγμένο από, δυστυχώς από τα ίδια σάπια υλικά της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης των πάντων. Αυτά τα υλικά, αυτές οι πολιτικές που διαμόρφωσαν το υπάρχον άθλιο και επικίνδυνο σύστημα για το λαό, αυτή τη φορά παρουσιάζονται μάλιστα ως λύσεις. Παρουσιάζεται δηλαδή ως λύση η συνταγή που μας έφερε μέχρι εδώ. Το δίθεν νέο εσύ της κυβέρνησης δεν είναι καθόλου νέο είναι πολύ παλιά κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως του μεγάλου κεφαλαίου. Άλλωστε, το δρόμο όπου η υγεία θα αποτελεί ελάχιστο κόστος για το κράτος και τους επιχειρηματίες ταυτόχρονα, τον έχουν περπατήσει λίγος πολύ όλες οι κυβερνήσεις. Το δρόμο της ενίσχυσης της ατομικής ευθύνης των εργαζομένων των λαϊκών οικογενειών στην άμεση ή έμεση αγορά υπηρεσιών υγείας τον έχουν εφαρμόσει όλες οι εκδοχές των κυβερνήσεων που γνωρίσαμε. Είτε μονοκομματικές είτε συμμαχικές κυβερνήσεις. Είτε μονοκομματικές πότε του Πασόκ παλιότερα μετά τη Νέας Δημοκρατίας ή συμμαχικές Νέας Δημοκρατίας Πασόκ ή τον ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ κλπ. Όπως και παντού δυστυχώς έτσι και στην υγεία. Τα μέτρα τους έχουν σχεδιαστεί αρκετά χρόνια, αποτελούν κατευθύνσεις της ίδιας της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Βρυξελών, είναι μέτρα στρατηγικού χαρακτήρα για το κεφάλαιο, αυτό θεωρούν, διότι αποτελούν προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητά του, λέει, και φυσικά για την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Αγαπητές φίλες και φίλοι, τα κυβερνητικά σχέδια για παραπέρα συγχωνεύσεις νοσοκομείων με ειδική αναφορά σε μονάδες που γυτνιάζουν χιλιομετρικά μεταξύ των οποίων είναι τα νοσοκομεία του Ηρακλείου και του Λασιθίου αποτελούν έγκλημα πιστεύουμε εμείς για το λαό μας και για τους ίδιους τους υγειονομικούς της περιοχής. Εκεί θα οδηγήσουν η αξιολόγηση των νοσοκομείων από τον ΟΔΠ τον Οργανισμό Διασφάλισης Ποιότητας Υγείας, με εργαλείο το σύστημα DRG, η υγειονομικοί το ξέρουν, που θα αξιοποιηθεί για τη συγχώνευση κοντινών νοσοκομείων στα πλαίσια της διαμόρφωσης του νέου υγειονομικού χάρτη. Ας απαντήσουν όμως, τους λέμε εμείς, η κυβέρνηση, αλλά και η 7η γιατί υπολειτουργούν τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κρήτης. Υπολειτουργούν γιατί δεν είναι αναγκαία ή γιατί, ή γιατί, είναι ακριβώς, όπως λέμε εμείς, υποστελεχωμένα. Ο λαός βέβαια γνωρίζει από πρώτο χέρι ότι όλα τα νοσοκομεία είναι υποστελεχωμένα εδώ στην Κρήτη. Και σε ολόκληρη φυσικά τη χώρα όπως ξέρετε κι εσείς. Ας απαντήσουν οι αρμόδιοι. Τι εμποδίζει, εμποδίζει για παράδειγμα κυβέρνηση και έβδομη ΙΠΕ να στελεχώσουν το μοναδικό νοσοκομείο στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και κάθε τρεις και λίγο πότε για να εφημερεύσουν βασικές κλινικές, πότε για να λειτουργήσει η ΜΕΘ, πότε για να λειτουργήσουν χειρουργία, μετακινούνται γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων από τα νοσοκομεία του Ηρακλείου και των Χανίων. Το ΚΚΕ μιλάει καθαρά. Η υλοποίηση αυτού του νέου ΕΣΥ πολλαπλασιάζει τα προβλήματα όλων των υγειονομικών και όλων των ασθενών. Γιατί, πρώτο, η μείωση των μονάδων σημαίνει λιγότερα διαθέσιμα κρεβάτια. Μεγάλη μάζα ασθενών θα αναγκαστεί να πληρώσει εξ ολοκλήρου την επίσκεψη σε μη συμβεβλημένους γιατρούς. Δεύτερο, οι δημόσιες μονάδες θα λειτουργούν ακόμα περισσότερο ως επιχειρήσεις που θα πουλάνε τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς πελάτες και στα ασφαλιστικά ταμεία φυσικά για να εξασφαλίσουν τη λειτουργία τους. Τρίτο, θα γίνει πιο εμφανής η διαφοροποίηση ανάμεσα στις μονάδες υγείας πρόνοιας ως προς την ανάπτυξη τμήματων και υπηρεσιών ανάλογα με το ύψος των εσόδων από την πώληση των εργασιών τους. Τέταρτο, θα επεκταθούν ελαστικές σχέσεις εργασίας για τους υγειονομικού, θα γίνει καθεστώς η περιφορά των εργαζομένων από μονάδα σε μονάδα. Πέμπτο, θα δημιουργηθούν επικίνδυνες συνθήκες νοσηλείας και έγκαιρης παρέμβασης. Εμείς απαντάμε, κανένα νοσοκομείο, κανένα κέντρο υγείας δεν περισσεύει πουθενά στην Ελλάδα, ούτε στην Κρήτη. Να ενισχυθούν άμεσα όλα τα νοσοκομεία, όλα τα κέντρα υγείας της περιοχής. Ούτε σκέψη για κλεισίματα, για συγχωνεύσεις δομών υγείας και κλινικών. Φίλες και φίλοι, οι εξελίξεις στον τομέα της υγείας πιστεύουμε επιβεβαιώνουν ότι ο λαός μας έχει δύο δρόμους ανάπτυξης μπροστά του το δρόμο που θα έχει πραγματικά ως κριτήριο την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών από τη μια και από την άλλη το σημερινό που αντιμετωπίζει την υγεία ως εμπόρευμα και έχει οδηγήσει στη σημερινή επικίνδυνη και απαράδεκτη κατάσταση. Από την έκβαση αυτής της αντιπαράθεσης, τι τελικά θα επικρατήσει ως πολιτική επιλογή, θα κριθεί και η κατάκτηση του συστήματος υγείας που θα υπηρετεί πραγματικά κοινωνικές ανάγκες. Το ΚΚΕ τονίζει τη σημασία του αγώνα ώστε οι εργαζόμενοι να αντιστοιχίσουν τις διεκδικήσεις τους με τις σύγχρονες ανάγκες τους, να δυναμώσει η λαϊκή ενότητα, η λαϊκή συσπήρωση, ο αγώνας που θα διαμορφώνει και όλους τους κοινωνικούς και πολιτικούς όρους για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης της παραγωγής και της οικονομίας με μια πραγματικά γνήσια, λαϊκή, εργατική διακυβέρνηση και εξουσία. Στο επίκεντρο του δρόμου αυτού, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να είναι η καθολική και απολύτως δωρεάν ικανοποίηση των συνεχώς διευρυνέωμενων λαϊκών αναγκών στην πρόληψη, στην θεραπεία και στην αποκατάσταση της υγείας. Στον πυρήνα της πολιτικής πρότασης του κόμματός μας είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα. Έχει πλέον αποδειχθεί ότι είναι όριμο να αναπτυχθεί σε πανελλαδικό επίπεδο με χρηματοδότηση από το κράτος χωρίς καμιά εμπλοκή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα των διαφόρων ΜΚΟ, των διαφόρων κοινωνικών δίθεν συνεταιρισμών. Πυρήνας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι το κέντρο υγείας με τα αποκεντρωμένα ιατρία και τις κινητές μονάδες που συνδέονται με αυτό. Να είναι πλήρες τελεχωμένο με τις βασικές ειδικότητες γιατρών άλλων υγειονομικών. Να έχει σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, διαγνωστικά εργαστήρια, οδοντιατρία, φυσικοθεραπευτήρια, φαρμακεία κλπ. Το ΚΚΕ προτάσει τον προσανατολισμό στις υπηρεσίες πρόληψης, που σημαίνει ότι αυτές πρέπει να απευθύνονται πριν απ' όλα στους υγιείς με ανάπτυξη υπηρεσιών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Το κέντρο υγείας πρέπει να αποτελεί ένα επιτελείο συνεργαζόμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που θα μελετά, θα καταγράφει, θα σχεδιάζει και θα εφαρμόζει προγράμματα και υπηρεσίες που αφορούν το σύνολο του πληθυσμού, ομάδες του πληθυσμού και φυσικά εξατομικευμένα. Γι' αυτό λέμε ότι απαιτείται ενιαίο, σύγχρονο, αποκλειστικά κρατικό σύστημα δωρεάν υγείας, πανελλαδικά αναπτυγμένο, με κεντρικό επιστημονικό σχέδιο πλήρως επαρκώς χρηματοδοτούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό με κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Απαιτείται ανάπτυξη κρατικού φορέα έρευνας, παραγωγής, εισαγωγής και διάθεσης δωρεάν φαρμάκων, εμβολίων από τις κρατικές μονάδες υγείας, από τα νοσοκομεία, από τα κέντρα υγείας, από το δίκτυο των φαρμακείων και κατάργηση κάθε επιχειρηματική δράση στο χώρο του φαρμάκου. Με την όσο είναι δυνατόν αυτοτέλεια στην παραγωγή αυτών, απαιτούνται όσον απαιτούνται βέβαια σε ιατρικά μηχανήματα, σε φάρμακα, σε εμβόλια, σε υγειονομικό υλικό και άλλα, αξιοποιώντας την δυνατότητα όλων των αναγκαίων για την εξασφάλισή τους. Μόνο με αυτές τις προϋποθέσεις πιστεύουμε πραγματικά ότι μπορεί να η υγεία να αποτελέσει κατοχυρωμένο και διασφαλισμένο από το κράτος καθολικό και δωρεάν λαϊκό δικαίωμα. Αναγνωρίζετε κι εσείς ότι οι θέσεις του ΚΚΕ για την υγεία ανταποκρίνονται σε αυτές τις σημερινές ανάγκες του λαού μας. Σε αυτό που μπορούν να απολαμβάνουν οι λαϊκές οικογένειες και εδώ στην Κρήτη και που βέβαια σήμερα τους το στερεί αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης και του αδιφάγου κέρδους. Οι θέσεις μας λοιπόν, η ανυποχώρητη στάση μας για την υπεράσπιση της υγείας του ελληνικού λαού μπορεί να είναι κριτήριο, πιστεύουμε και για όλους εσάς, για να συμπορευτείτε με το ΚΚΕ παρά επιμέρους διαφορές, επιφυλάξει, ξεχωριστούς προβληματισμούς και προσεγγίσεις σε διάφορα ζητήματα. Συμπόρευση και μέσα στους αγώνες κυρίους, κυρίως μέσα στο ίδιο το λαϊκό κίνημα και στις αρχαιρεσίες των σωματείων, των συλλόγων, όλων των φορέων του κινήματος αλλά επιτρέψτε μου να πω και στις κάλπες μιας και τώρα ξανά τον Ιούνιο, την Κυριακή 9 Ιουνίου θα στηθούν οι κάλπες για τις ευρωεκλογές. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα ξανά να σας καλωσορίσω και να ευχαριστήσω για την παρουσία σας όλους και όλες και να σας ευχηθώ καλή δύναμη και υγεία. Και βεβαίως είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε για τα προβλήματα. Ευχαριστώ.